Κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την εορτή της Αγίας Σκέπης. Την εορτή όπου η Υπεραγία Θεοτόκου, η Παναγία, προστάτευσε, σκέπασε ως νεφέλη, όπως λέει το κοντάκι της εορτής, και οδήγησε τον ελληνικό στρατό σε νικηφόρες μάχες κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η γιορτή της Αγίας Σκέπης καθιερώθηκε μετά από ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη, όπως μας πληροφορεί ο συναξαριστής, είτε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Λέοντος V, τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, είτε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Λέοντος VI του Σοφού, τον 9ο αιώνα. Εκείνα τα χρόνια ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός. Σαλός σημαίνει τρελός. Οι Διαχριστών Σαλοί ήταν άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν κάποια περίεργα και παράλογα πράγματα για να τους θεωρούν τρελούς και παλιάνθρωπους και να μην τους τιμούν, έτσι ώστε να ζουν με ταπείνωση στην αφάνεια. Μια νύχτα που γινόταν αγαρυθμία στο ναό της Παναγίας των Λαχερνών, ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον Ματζή του επιφάνειο είδαν την Υπεραγία Θεοτόκου με τα μάτια του και όχι κατά φαντασία να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Την συνόδευαν οι παρθένοι Ιωάννης ο πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος μαζί με πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό, προχώρησε τον Σολέα, εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα για τη σωτηρία των πιστών, ενώ την έβλεπαν μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε, σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, που φυλασσόταν το μαφόριό της, ένα είδος χιτώνα που κάλυπτε το κεφάλι και έφτανε μέχρι τους αστραγάλους. Το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας από το ιερό, το άπλωσε πάνω στους πιστούς για να δείξει ότι τους σκεπάζει και τους προστατεύει. Αυτό είναι το γεγονός όπου στάθηκε η αφορμή για να καθιερώσει η Εκκλησία μας την εορτή της Αγίας Σκέπης, την εορτή προς τιμήν της Παναγίας, η οποία με τις προσευχές και τις παρακλήσεις της σκεπάζει, προστατεύει και φωτίζει τους πιστούς στον δρόμο για την τελείωση. Η Εκκλησία μας εόρταζε την εορτή της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην 1 Οκτωβρίου. Όμως, στις 21 Οκτωβρίου του 1952, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μεταφέρθηκε ο εορτασμός της εορτής αυτής στις 28 Οκτωβρίου, ώστε να συνεορτάζεται με την εθνική εορτή, της 28 Οκτωβρίου 1940. Χωρίς αμφιβολία, η εποποιία του 1940 αποτελεί ένα θαύμα. Δεν είναι καρπός αποκλειστικά ανθρώπινου αγώνα, όταν ο ελληνικός στρατός καλείται να αντιμετωπίσει μια στρατιωτική υπερδύναμη της εποχής, τον Ιταλικό στρατό. Η θεϊκή χάρη συνεργάστηκε με την ανθρώπινη προσπάθεια. Οι Έλληνες, τα κρίσιμα χρόνια του πολέμου, εμπιστεύτηκαν στα χέρια της Παναγίας τον αγώνα τους. Ζήτησαν τη μητρική προστασία της για να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους και η Παναγία ήταν κοντά τους. Υπάρχουν μαρτυρίες από Έλληνες στρατιώτες, όπου έβλεπαν να τους εμψυχώνει και να τους σκεπάζει καθώς πολεμούσαν στη Μάροβα, στο Μπούμπεσι, σε άλλες περιοχές της Πίνδου και της Αλβανίας. Έβλεπαν μια γνώριμη γυναικεία μορφή, ψηλόλιγνη, να βαδίζει με την καλύπτρα της αναρριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η μάνα η μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, η υπέρμαχος στρατηγός. Στην εποχή που ζούμε, βιώνουμε μια κρίση ταυτότητας και αξιών, όπου η ορθόδοξη πίστη της Εκκλησίας μας και η γνώση της ιστορίας των προγόνων μας, του ελληνικού έθνους, είναι αξίες που μπορούν να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην πορεία μέσα στον χρόνο. Να γνωρίσουμε από πού ξεκινήσαμε, να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε και να αγωνιστούμε να φτάσουμε στην τελειότητα της εν Χριστώ ζωής. φωνές των μικρών παιδιών μας ταξίδεψαν νοερά στο έπος του 40, δίνοντας τα ξεχωριστά τους μηνύματα και στο σήμερα. Αμέσως τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ένα μικρό βίντεο, ένα οπτικοακουστικό υλικό αφιερωμένο στη μάχη που έγινε στο ύψομα 731. Θα πάρουμε μία πρόγευση δεκάλεπτη για το τι θα ακολουθήσει στην πορεία της γιορτής, που είναι αφιερωμένη αυτό ακριβώς στη μάχη που δόθηκε στο ύψομα 731. Ο αγώνας του ελληνικού στρατού δίνεται από τις 28 Οκτωβρίου ως τις 13 Νοεμβρίου του 1940. Ενώ στο μέτωπο της Υπήρου η 8η ημεραρχία Πεζικού πετυχαίνει να αναχαιτήσει τους Ιταλούς στην προωθημένη αμυντική τοποθεσία Ελέα Καλαμάς, στον τομέα της Πίνδου η συντριπτική υπεροχή των Ιταλών εξαναγκάζει τις ελληνικές δυνάμεις σε σύνδεξη μέχρι το χωριό Βωβούσα. Είναι το πρώτο σημείο που συναντήσαμε τους Ιταλούς. Οι Καρδιτσώτες και οι Τρικαλίνοι επιστρατεύθηκαν στα Τρίκαλα, στο 5ο και το 51ο Σύνταγμα Τρικάλων. Και στη στρατιωτική ιστορία δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά σαν πρώτη μεραρχία, αλλά σαν σιδηρά μεραρχία των Θεσσαλών. Το δεύτερο τάγμα του 5ου Συντάγματος ήταν μια μονάδα η οποία είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή από την αρχή του πολέμου. Όταν εκδηλώθηκε η Ιταλική επίθεση, βρέθηκε αμέσως στην πρώτη γραμμή και συμμετείχε σε μια σειρά αμυντικών αγώνων. Διάσκαλοι Ιταλοί δεν την περίμενα να πούμε, αλλά μας δώσε πολύ το πυροβολικό, τα πολλά πυροβόλα. Είχαν φέρει όλα τα πυροβόλα, τα φέρανε εκεί πέρα για να πέσει το 1900. Και έβαζε το δικό μας το πυροβολικό, γίνονταν αμάν, χαμός κυρίου. Με σκληρές μάχες οι Ιταλοί δεν υποχωρούν, έχουν καταλάβει υψώματα και αμήνονται σκληρός. Όταν φεύγουν οι Ιταλοί φεύγουν διότι απειλείται η κύκλος ίστων, αποπροχωρούν τα ελληνικά τμήματα. Βαρύτε. Τι να παρέχεις. Η Ιταλία είχε φτάσει αρέσει τα κρακάματα σε ένα δέντρα, δεν μπορούσε να σβέρει καθόλου. Όλοι το πυροβολικό συνέχεια δεν μπορούσε να σβέρει. Απέναντι εμείς με τα πολεμόνα το πυροβολικό δεν μπορούσε να σβέρει καθόλου. Παραδείγμα με ένα 10 εκεί έφυγαν. Και μόλις έβγαινε ο ήλιος και την μέρα και την παγωνά, η Ιταλία άλλοι σκοτωμένοι, άλλοι παραδόθηκαν, άλλοι έτρεχαν κάτι προς το κάμπο της Κεσούρας. Η Ιταλία ένα 10 σήκωναν τα χέρια, παραδείγματα, δεν ήταν πόλεμο. Εμείς απάντρε, εις άλλο έγινε να πάρει συνέχεια, προχωρείτε. Πήραμε τα πολυβόλα, πήραμε κάσες, φυσίκια, όλμοι, ουβίδες, πολύ υλικό. Πήραμε ψαλά στο 1200, εκείνο τροφοδότησε όλο τον πόλεμο. Αλλά είχαμε μεγάλες απώλειες. Εγώ είμαστε λόγος απαραγέντων, ήμασταν κληρωτοί 215 παιδιά και τώρα στο τέλος θυμάμαι 4-5 ήμασταν. Οι άλλοι ήταν όλοι ερχόνταν οι φιδρύες και συμπλήρωναν. Τα παιδιά άλλα σκοτώθηκαν, άλλα τραυματίστηκαν. Καταλαμβάνοντας την κλεισούρα, προχωρήσαμε μέσα στον κάμπο της κλεισούρας και φτάσαμε προς το ύψομα 731. Αρχάς Μαρτίου ο Μουσολίνι πηγαίνει στην Αλβανία. Περιοδεύει τις μονάδες, εμψυχώνει τις μονάδες του και θα προετοιμάζει για την εαρινή επίθεση η οποία εκτοξεύεται την 9η Μαρτίου 1941. Το ύψομα λοιπόν 731 αποτελεί κομβικό σημείο το οποίο είτε ο προελάβων απονό του προς βοράν πρέπει να εξασφαλίσει είτε ο επιτιθέμενος από βορρά προς νότο πρέπει επίσης να εξασφαλίζει. Ευρίσκεται μεταξύ της οροσειράς Τρεμπεσίνας και το Μόρι και αποτελεί υποχρεωτικό σημείο διαβάσεως. Είναι κομβικό σημείο το 731. Καίγεται κυριολεκτικό στο ύψομα, 400 πυροβόλα και εισάρχμα περίπου ιταλικά αεροπλάνα βάλουν επί του υψώματος. Οι ουβίδες πέφταναν 500 μαζί, έχανε στουρούς, έσβηνες ως άνθρωπος. Έβλεπες δέντρα, κουτρόνια, αυτά όλα ότι ήταν εκεί, όλα στον αέρα στρατιώτες και εμείς εκ θάματος ζούσαμε αυτοί οι λίγοι. Το βουνό αυτό ήταν όλο δάσος και με τα βλήματα τα οποία έφταναν συνέχεια το ξανάχωσαν. Εμένα έπτυγε ένα βλήμα ακριβώς τον Δημήτρη μας ο οποίος ήταν πιο πίσω. Πέφτει απάνω και την έφτιαξε απάνω και τον διέτησε. Την έφτιαξε προμάτια. Εμένα ιδιαίτερα με πήραν τα βλήματα και χλένοι, τρυπήσαν τα βλήματα. Ευτυχώς δεν έχετε το σώμα και με σκεύασαν και χώματα. Λέγουν ότι το ύψωμα εταπεινώθηκε από πλευράς υψομέτρου διότι διασκοπήσαν τα χώματα της κορυφής προς τα πλάγια. Τα δέντρα τα οποία υπήρχαν κατεκάησαν. Παρατηρητές Έλληνες από μονάδες οι οποίες βρίσκονταν γύρω από το ύψωμα αυτό πίστευαν ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει ζωντανός άνθρωπος από αυτόν τον σφοδρό βανισμό του Ιταλικού πυροβολικού. Οι Ιταλοί πίστευαν ότι δεν μπορεί να μείνει ψυχή ζώσα επί του υψώματος και εξετόξευσαν την επίθεση με την ιεραρχία πουλια. Τους πουλιβούσαμε και τελώς τους φτάναμε μέχρι τα 5 μέτρα δίραμε μάχη. Πολλοί Ιταλοί, χιλιάδες Ιταλοί τώρα στο σχόλιο. Ήταν η διαταγή, δεν θα υποχωρήσει κανένας, θα περάσουν οι Ιταλοί, απάνω στα πτώματά σας. Δεν θα κάνει ούτε βήμα κανένας. Άρχισαν λοιπόν να εμψυχώνονται, το τι γίνονταν εκείνη την ώρα δεν λέγονταν. Να βάζουν συνέχεια τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν, τα πυροβόλα να βάζουν. Εμείς όμως τα λέμε, απάνω παιδιά, μην φοβάστε, θα το σπάμε. Όταν οι εφοδεύοντες Ιταλοί αναπτύσσονται για την επίθεση, ευρίσκονται πρώτων πυρών των πολυβόλων, των αμυνωμένων τιμάτων και του πυροβολικού και αποδεκατίζει τις φάραγες των Ιταλών. Όταν έκαναν επίθεση Ιταλοί, εμείς είχαμε το φραγμό με τα πολυβόλα και δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Και Ντούτσε τα καταφέραμε πολλές, σταματούσαμε και την προχαγή αυτή, παιδιά με φοβάστε απάνω μου και τους απεκρούσαμε όλους, δεν μπορούσαν να προσβάλλουν από εκεί, ποτέ από εκεί, από τις θέσεις μας. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Ιταλοί μέχρι Σιβίου που έφτασαν τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα να ζητήσουν με παπάδες κλπ. Να έρθουν να έγινε και χειρία για να διαβάσουν μνημόσυνο στους πιστούς. Ο Μουσολίνι παρέμεινε στο μέτωπο σε όλη τη διάρκεια της εαρινής επίθεσης, παρόλο που από την δεύτερη μέρα φαίνεται ότι είχε καταλάβει ότι η επίθεση δεν πρόκειται να πετύχει. Τέτοιες επιθέσεις, εάν δεν επιτύχουν τις πρώτες ώρες, δεν πετυχαίνουν ποτέ. Προς το τέλος όμως ο Μουσολίνι ήταν πραγματικά απογοητευμένος και αηδιασμένος όπως καταγράφηκε ότι δήλωσε ο ίδιος με τους στρατηγούς του, θεωρώντας ότι τον είχαν κοροϊδέψει παρουσιάζοντάς τους τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι ήταν. Έτσι λοιπόν, πριν την επίσημη ολοκλήρωση της επίθεσης, απεχώρησε απογοητευμένος και επέστρεψε στην Ιταλία. Οι Ιταλοί έρχονταν άοπλοι από εκεί, γλιτώντας. Νόμιζαν ότι δεν έμεινε κανένας Έλληνας. Και τους συνέλαβαν και τους έβαιναν κάτω στο δρόμο, πήραν το δρόμο της εκμαλαυσίας οι Ιταλοί. Και ο στρατός πήρε ποιημένος. Μας χαιτούσαν εμάς παιδιά και κουρούσαν το κεφάλι. Τι να κοιτάξουν. Εγώ είχα τα γόρατα έξω. Παπούτσια πτερά στα ποδάρια. Ρακίντε τους. Και είχα έτσι αυτό το πρόσωπο, τα κοκαλάκια είχα μόνο. Δεν είχε μείνει τίποτα σ' άλλο. Και μας ήλπαν και κουρούσαν το κεφάλι. Τι είναι αυτή η παγανά, είναι ο κόσμος είναι. Τι είναι αυτή. Ήταν ο Μουσολίνις απέναντι από το 731. Το ξέραμε και που μας υπερηχμάλαν. Και λέει ο Σεβαλάκης, παιδιά, το βράδυ θα πάμε μια δημιουργία. Ποιοι είστε, να βγείτε εδώ, να πάμε να πιάσουμε το Μουσολίνι, να αλλάξουμε το ρούρ της ιστορίας. Τι λες, του λένε και τα παιδιά, θα σκοτωθούν όλοι. Πρέπει να ακούσετε, ελάτε κοντά μου, αυτό θα το πιάσω, να αλλάξουμε το ρούρ της ιστορίας. Τώρα ήταν πολύ παλικάρι αυτό το παιδί. Και ως που σκοτώθηκε πάει στο 731. Αυτός πουλημούσε όλους. Σταθεί κανείς απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν, συνάμα με περηφάνεια, καμάρι και ικανοποίηση από την εξέλιξη της ιστορίας και την νίκη εναντίον του εχθρού. Η γενιά του 40 υπήρξε και τη μετέπειτα ιστορία του ελληνικού έθνους, αιτία ο κόσμος, σε όλο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και όχι μόνο να ελπίζει. Να ελπίζει στη λευτεριά και στον αφαίρετο δικαίωμα να διατηρεί κάθε έθνος την γη των πατέρων του. Η ιστορία μόνο με χρυσά γράμματα μπορεί να γράψει τα ονόματα και τις ηρωικές αντιστάσεις εκείνων των πολεμιστών της γενιάς του 40, όπου «Ω του θαύματος άνθρωποι κατατροπώνουν μέταλλα, οβίδες, εκρήξεις και φωτιές». Ο Ντούτσε, για να τηρήσει την υπόσχεσή του, ενισχύει το μέτωπο. Περί τις 500.000 στράτευμα είχε συγκεντρώσει. Περίπου 400 πυροβόλα, 200 περίπου αεροσκάφη και περίμενε όλο αυτό το έμψυχο και άψυχο δυναμικό να του ικανοποιήσει την επιθυμία του, να νικήσει τους Έλληνες. Αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων σε ένα τόσο μικρό εδαφικό διαμέρισμα μάλλον είναι για βραβείο Γκίνες. Οι δύο στρατοί έχουν παραταχθεί ο ένας απέναντι από τον άλλο. Η σύγκριση είναι συντριπτική σε βάρος των Ελλήνων. στον κεντρικό τομέα που θα γινόταν η κυρία επίθεση, η αναλογία ήταν 1:3. Δηλαδή τριπλάσια δύναμη είχαν οι Ιταλοί. Τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου αρχίζει ο εφιάλτης των Ιταλικών βομβαρδισμών. Εγώ με πάω σε 741, τα μέσα που ήφεραν εκεί και το χτύπημα που έκανε το 741 δεν έγινε πουθενά. Έφτανε ο Βίδης ανά 500 μαζί. Έκλεισε ο τόπος όλος απάνω. Τα φεύγουν δέντρα, κοντρόνια, έφυγαν όλα στον αέρα και κάνε 39 αεροπλάνα βομβαρδίζουν. Φλέγεται ο ουρανός και σύεται η γη, γράφει η εφημερίδα Βραδινή σε ανταπόκριση της από το μέτωπο. 300 πυροβόλα και πλήθος όλμων συν την αεροπορία έβαλαν πάνω από 100.000 βλήματα τα πυροβόλα και ανέσκαψαν ολόκληρο το ύψωμα. Όλες οι γραμμές επικοινωνιών εξαφανίστηκαν. Δεν έμεινε τίποτα. Χαρά, παιδάκι δίπλα και τι θα γίνανε, να μας σκοτώσουν, τι γίνεται τώρα, να μας πήραν πέτρες, δέντρα, ψηλά να πέφτουν. Τι να κάνουμε, πας πίσω να σε τυφικήσουν, να πας, εδώ όποιος ζεις. Και έπεφταν έτσι, δεν ξεχώριζες τίποτα. Και να βομβαρδίζουν και αεροπλάνα παραδείγμα. Αφού τρώνταν έτσι, κονιόταν το ύψος 700 κονιόταν όλο. Σε λίγες ώρες το 731 ισοπεδώνεται. Έφτασε σημείο να έχει φάει τόσες σοβίδες που να νομίζει κανείς ότι έχει γίνει υλοτομία, ότι πέρασαν από εκεί ξυλοκόποι και είχαν κόψει το δάσος. Η πένα του λογοτέχνη Άγγελου Τερζάκη που βρίσκεται στο μέτωπο μας δίνει μια ιδέα της δαντικής κόλασης που επικρατούσε. Τα πυρά του εχθρού ξέσκιζαν με αστραπές ασταμάτες στη θολούρα. Ανάσκαβαν τα πάντα, τίναζαν στον αέρα ολόκληρα δέντρα ξεριζωμένα. Το χώμα ανάβραζε, σαν καζάνι που κοχλάζει. Αναφέρεται ότι το ύψος 731 από τους συνεχείς και ανηλεείς βομβαρδισμούς κατέβηκε 5 μέτρα. Σήμερα δεν είναι 731. Σε αλβανικό στρατιωτικό χάρτη που έτυχε να δω είναι 726. Ο λογοτέχνης Νικηφόρος Βρετάκος υπηρετούσε εκείνη την εποχή ως στρατιώτης στο μέτωπο. Στο ημερολόγιο του γράφει: το ύψωμα 731 ήταν τυλιγμένο στον καπνό και στη σκόνη. Δεν φαινότανε ούτε μία πέτρα. Το εχθρικό πυροβολικό το είχε σκεπάσει με μία βροχή από βίδες από πάνω ως κάτω. Πως είναι δυνατόν να υπάρχουν εκεί πάνω άνθρωποι, ακούσαμε να λέει ένας αξιωματικός δηματίζοντας ανήσυχα. Κοιτούσαμε το ύψωμα και λέγαμε πως οι πέτρες θα έχουν γίνει ασβέστης. Όσο για τους ανθρώπους, ο Θεός να βάλει το χέρι. Οι Έλληνες στρατιώτες προσπαθούν να γλιτώσουν από τον βομβαρδισμό. Δεν είμαι πίσω από εδώ στην κουπέλα, δεν είμαι πίσω παραπέρα. Έκλεισε ο τόπος. Καπνός και ουβίδης και χώματα και δέντρα σήκωσαν όλο στον αέρα. Αγρότες ήταν οι Θεσσαλοί περισσότεροι και τσοπαναραίοι. Ξέρανε από βουνάκια, από τέτοια κτλ. Είχαν σκάψει λοιπόν κάτι αλεπότεπες τις λέγανε και όταν γινόταν ο βομβαρδισμός χωνόντουσαν εκεί πέρα. Έπρεπε να πέσει το βλήμα απάνω, αλλά και απάνω να πέσει, το πολύ πολύ θα γκρέμιζε το χώμα, θα τους γκρέμιζε χώμα, αλλά δεν θα τους σκότωνε. Μετά τους φοδρούς βομβαρδισμούς που ισοπαίδωσαν το λόφο, οι Ιταλοί σίγουροι ότι οι Έλληνες εξολοθρεύτηκαν, ετοιμάζονται για τον περίπατο που τους έταξε ο Μουσολίνι. Οι Ιταλοί επιτέθησαν με την κραυγή «Αβάντι περ Ντούτσε». Αυτοί νομίζουν ότι έχει νεκρωθεί το σύμπαν, ότι δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Αυτό πιστεύουν οι Ιταλοί. Οι μαρτυρίες σημειώνουν, όπως αναφέρθηκε, πως ο τόπος ερημώθηκε, το πράσινο χάθηκε, το ύψωμα ταπεινώθηκε και από 731 έγινε 726. Όμως οι άντρες του 40, αν και βαριά τραυματισμένοι, παρέμειναν ζωντανοί και καθόλου αέτοιμοι, με το ηθικό ακμεότατο, προκειμένου να μην επιτρέψουν στις θεσικές αρχές του Μουσολίνι να περάσουν το ύψωμα. Η εντολή υπήρξε σαφής. Επί των κατεχόμενων θέσεων θα αμυνθόμεν μέχρι σε σκάτω. Ουδής θα κινηθεί προς τα οπίσω. Ο εχθρός θα διέλθει της τοποθεσίας μας μόνον όταν αποθάνομεν άπαντες επί των θέσεών μας. Είναι η διαταγή του διοικητή ταγματάρχου Δημητρίου Κασλά από το Κουρί Ζαγοράς Πηλίου προς τους στρατιώτες του ελληνικού δευτέρου τάγματος, γενικευμένοι προς όλους τους Έλληνες στρατιώτες εκείνης της εποχής, προκειμένου να κρατήσουν ψηλά την τιμή των όπλων. Η γενιά αυτή κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μανία, τη φιλοδοξία, τη δίψα του Μουσολίνι για νίκη, που θα του εξασφάλιζε ένα ενισχυμένο κύρος έναντι του Χίτλερ, αφού μέχρι πρότινος οι επιχειρήσεις των Ιταλών αποτυγχάνουν. Επικεφαλής του ελληνικού τάγματος ήταν ο ικανότατος ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς. Η εντολή του ήταν μία και αδιαπραγμάτευτη. Κανείς δεν κάνει πίσω. Άμυνα μέχρι θανάτου. Η νίκης. Επικεφαλής των Ελλήνων στο ύψωμα είναι ο ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίζει. Όποιος γυρίζει την πλάτη στον εχθρό θα του φεκίζεται. Πράγματι ήταν δόθηκε εντολή ότι όποιος το χωρίσει θα προβοληθεί στο ψαχνό. Ο γιος του Κασλά συγκινημένος διαβάζει σε μια τιμητική τελετή στο ύψωμα τη διαταγή του πατέρα του. Επί των κατεχομένων θέσεων θα μεθώμε μέχρι σε σχάτων. Ο δίθ θα κινηθεί προς τα οπίσω. Εψυχώσατε άνδρας σας και τονώσατε το ηθικό των. Προμηνύεται λυσόδες επίθεση του εχθρού, η οποία οπωσδήποτε θα αποκρουθεί και σας συντριβεί. Τηρήσαμε ενήμερον τακτικής καταστάσεως. Επαναλαμβάνω, τότε μόνο θα διέλθει ο εχθρός της τοποθεσίας μας, όταν αποθάνομαι άπατης επί των θέσεών μας. Εκ μέρους του πατέρα μου καταθέτω αυτό το στεφάνι σε χώρο τιμής. Α, έτσι δεν έχει πίσω. Δεν έχει, άμα σκόρωσε πίσω να φύγει, σκότωνε την προχωρός. Βέβαια, ο ίδιος ο αντιπροχωρός σκότωνε την διαταγή. Εκεί θα πεθάνουμε όλοι. Θα περάσουν οι Ιταλοί ψηλά στα πτώματα. Δεν είχε να κάτσει πίσω. Αλλά εμείς όμως δεν τελειάσαμε, δεν επιστοχωρήσαμε και συνεχίζαμε αταλάντευτα τα χαρακόμματα μας να βάζουμε και να κάνουμε φραγμό με τα πολυβόλα μας. Μου ανέφεραν ότι στην πρώτη επίθεση μερικοί φοβήθηκαν και έκανε μια προσπάθεια να πάνε προς τα πίσω. Ο αξιωματικός αλλά και ο διοικητής τους λέει «Παιδιά, μην πηγαίνετε πίσω, μην φεύγετε, μην εγκαταλείψει κανένα στη θέση τους» και αμέσως επανήλθαν. Το ιταλικό πεζικό που μόνο δειλούς δεν είχε στις τάξεις του εφορμά. Το ωραίο νήτο ότι οι Ιταλοί ορμούσαν κατά δημιουργίας φωνάζοντες «Αβάντι αέρο», μνημούμενοι την ορμήν των ειδικών μας. Εφωνέτων όμως έσβησαν μόλις αντίκρισαν τας πρώτας εκρήξεις των χειροβοβίδων και ήκουσαν τις κραυγές θριάμβου των Ελλήνων, γράφει ο ανταποκριτής της εφημερίδας Βραδινή. Και βρέθηκαν προεκπλήξεως. Μόλις πλησίασαν λοιπόν στις γραμμές, δέχτηκαν τα ομαδικά και θαριστικά πυρά των ατομικών όπλων και των ομαδικών και διελήθησαν. Μείναμε τόσο θάρρος που λέμε η ζωή θάνατος. Εδώ θα πολεμήσουμε μέχρι σχάτων. Δεν τελειάσαμε να υποστοχωρήσουμε. Στην ελληνική εποπία 40-41, ο λογοτέχνης Άγγελος Τερζάκης περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την αντίδραση των Ελλήνων στρατιωτών. Τα ιταλικά τάγματα που προχωρούσαν σε πυκνές μάζες χτυπήθηκαν στο ψαχνό και ματώθηκαν, Πολλοί γονάτισαν, κυλίστηκαν χάμω. Τα ελληνικά πολυβόλα είχαν αρχίσει τώρα το βαρύ τους κροτάλισμα. Ένα γάβγισμα βραχνό. Κλωστές ατσελωτές γάζωναν τον αέρα. Το εχθρικό πεζικό αναγκάστηκε να σταματήσει, να ζητήσει εδώ, εκεί, καλύματα πρόχειρα. Μισογύρισε. Ο Ιωάννης Μεταξάς, σημαδεύοντας τον Οκτώβριο του 40 με το όχι, ανακοινώνει στον αθηναϊκό τύπο περιγράφοντας την τραγικότητα των στιγμών. Ομολογώ ότι εμπρός στην φοβεράν ευθύνη της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμων, έκρινα πως καθήκον μου ήτο να δω εάν θα είναι δυνατόν να προφυλάξω τον τόπο από αυτόν έστω και διαπαντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συμβιβάζεται με τα γενικότερα συμφέροντα του έθνους. Οι σχετικά σχολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνση του άξονος με δόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύση θα μπορούσε να είναι μια εκούσια προσχώρηση της Ελλάδος εις τη νέα τάξη. Συγχρόνως όμως με δόθη να εννοήσω ότι η ένταξη στη νέα τάξη προϋποθέτει προκαταρτική άρση όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας και αυτό θα συνεπήγεται θυσία στην άς για την Ελλάδα. Φυσικά με πάσαν περίσκεψη και ανεπισήμως επεδίωξα διόλων των μέσων να κατατοπιστώ συγκεκριμένος ποιε θα ήσαν θυσία αυτέ με τας οποίας η Ελλάς θα έπρεπε να πληρώσει την ατύμωση της εξιδίας θυλήσεως προσφοράς της να υπαρθεί υπό τη νέα τάξη. Όταν επέμεινα να κατατοπιστώ, μας εδόθη να καταλάβαμε ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλία δυτικός μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρία ανατολικός μέχρι Δεδεαγάτς, Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή θα έπρεπε για να αποφύγουμε τον πόλεμο να γίνουμε εθελοντέ δούλοι και να πληρώσουμε αυτήν την τιμή με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακροτηριασμόν από την Ιταλία και του αριστερού προς ακροτηριασμόν από την Βουλγαρία. Φυσικά δεν είναι το δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι εις μίαν δι' αυτήν περίπτωση οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτή τα πόδια της Ελλάδος και με το δίκαιο του. Κυρίαρχοι πάντοτε στις θαλάσσιες τα παρέλειπον υπερασπίζοντες πλέον τον εαυτό των έπειτα από μίαν δι' αυτήν αυτοδούλωση της Ελλάδος εις τους εχθρούς των να καταλάβουν την Κρήτη και τα άλλας νήσους μας τουλάχιστον. Το συμπέρασμα αυτό δεν προέκυψε μόνο από την πλέον απλή λογική, αλλά και από ασφαλείς και βεβαίες πληροφορίες εξ Αιγύπτου, καθώς είχε ήδη προμελετηθεί και αντιμετωπιστεί ενέργεια που θα έπρεπε να γίνει ως φυσικών επακόλουθα βάσης τυχόν εκουσίας ή ακουσίας συνεργασίας της Ελλάδος με τον άξονα. Δεν δύναμε αφετέρου να μην παραδεχθώ ότι εις μίαν δι' αυτήν περίπτωση το δίκαιο δεν θα ευρίσκεται με το μέρος της κυβερνήσεως των Αθηνών. Τότε ο ελληνικός λαός δικαίως θα ετάσσεται εναντίον της κυβερνήσεως, η οποία δια να τον προφυλάξει από τον πόλεμο, να τον κατεδίγαζε εις εθελούσιαν υποδούλωση μετεθνικού ακροτηριασμού. Αυτή η δίθεν προφύλαξη θα έτωνε την τύχη της στο μέλλον της ελληνικής φυλής, πλέον ολεθρία και από τα χειροτέρας έστω συνεπίας οποιοδήποτε πολέμου. Θα δημιουργούνται έτσι όχι δύο όπως το 1916, αλλά τρεις αυτήν την φορά Ελλάδες. Η ελληνοϊταλική σύγκρουση διακρίνεται σε τρεις περιόδους. Πρώτη, απόκρουση της ιταλικής επίθεσης και αποκατάσταση του εθνικού εδάφους, 28 Οκτωβρίου, 13 Νοεμβρίου 1940. Δεύτερη, αντεπίθεση και θριαμβευτική προέλαση του ελληνικού στρατού μέσα στο έδαφος της Βορείου Υπήρου, 14 Νοεμβρίου 1940, 6 Ιανουαρίου 1941. Τρίτη, επιθετικές επιχειρήσεις του Δευτέρου Σώματος Στρατού και εαρινή επίθεση των Ιταλών, 7 Ιανουαρίου, 26 Μαρτίου 1941, η οποία κατέληξε σε αποτυχία. Βαρύ λοιπόν το πλήγμα για τους Ιταλούς. Βαρύ όμως ήταν και ο φόρος αίματος των Ελλήνων. Οι πορείες συνεχείς. Το βάθος κατά το οποίο είχαν προχωρήσει οι Έλληνες εντός του βορειοϊπηρετικού εδάφους κυμαίνονταν από 30 έως και 80 χιλιόμετρα, αναλόγως της τοποθεσίας. Οι θερμοκρασίες πολικές, με τον υδράργυρο να έχει κολλήσει στους -20. Το χιόνι ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Οι νεκροί από τις παγοπληξίες ήταν περισσότεροι από τους νεκρούς της μάχης. Στρατιώτες κοίτονταν νεκροί από το ψύχο στη Σκοπιά, στα ορίγματα, και οι πιο τυχεροί έφευγαν μέσα στον ύπνο τους. Λέγεται ότι ο χειμώνας τότε ήταν ο σφοδρότερος του 20ου αιώνα. Η ελληνική ψυχή αποδεικνύεται γενναία, ατρόμητη, αγέροχη. Μαρτυρίες από τις επιθέσεις των Ιταλών στο 731 δίνουν να καταλάβουμε του λόγου το αληθές. Μαρτυρία από την πρώτη μέρα. Είμεθα όλη την ημέρα νηστική. Εν τούτης κανείς δεν θέλει να φάγει. Έχουμε άφθονο κονιάκ. Οι λόχοι δεν ζητούν ψωμί, αλλά χειροβομβίδας αμυντικάς και σκαπανικά εργαλεία. Καθ' όλην τη νύχτα, οι ημιονηγοί του τάγματος, οι αφανείς αυτοί ήρωες, επηγενοερχόταν εις το σταθμό εφοδιασμού για να μας φέρουν εκατοντάδας φορτίων, χειροβομβίδων, πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων. Ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς. Δεύτερη μέρα. Μνημιώδης υπήρξε η εκδοθήσα ημερήσια διαταγή του υποστρατήγου Γεωργίου Μπάκου, διοικητού του Δευτέρου Σώματος Στρατού, την οποία απέστειλε προς την πρώτη μεραρχία, στην οποία υπαγόταν και το τάγμα του Κασλά. Πολεμιστές της πρώτης μεραρχίας, πρώτου ακαμά του ηρωισμού σας εθράψησαν από την χθες άπασε εαπεγνωσμένη εχθρική προσπάθεια. Πρώτων χαλιβδίνων γραμμώσαν, συνετρίβησαν κατά το διήμερον διάστημα 3 νοπέ εχθρικέ μεραρχίε. Είμαι υπερήφανος διότι ηγούμε αιτιού των ηρώων. Η πατρίς εμνύνεται δι' αυτούς, η παρούσα να φτάσει μέχρι του τελευταίου οπλίτου της μεραρχίας. Έκτη. Μετά από μία ήττα ταπεινωτική των πιο φανατικών Ιταλών, οι Ιταλοί καταφέρνουν με νέες δυνάμεις απέναντι στους εξαντλημένους Έλληνες να ανέλθουν στο ύψωμα 731. Όλα κρέμονται από μία κλωστή. Ο λοχαγός Κουτρίδης, τραυματίας και εμπύρετος, τίθεται επικεφαλής μιας μικρής ετερόκλητης ομάδας βοηθητικών στρατιωτών και ελαφρά τραυματιών και επιχειρεί την ανακατάληψη του υψώματος. Η κραυγή του δονεί τον αέρα. Όσοι έχουν ελληνική καρδιά να μ' ακολουθήσουν. Ακούγεται σαν εθνική επιταγή, όλοι παίρνουν θάρρος και τον ακολουθούν και χύνονται ως μενάδες πάνω στους Ιταλούς. Στις 14 Μαρτίου, μετά από σφοδρούς βομβαρδισμούς, οι Ιταλοί κατάφεραν να ανέβουν στο ύψωμα που υπερασπίζεται και ο λοχαγός Κουτρίδης. Ο Κουτρίδης τραυματίζεται και τον οδηγούν στο ιατρείο, όπου ο ιατρός επιδένει το τραύμα. Το έχει τραυματιστεί στον αριστερό ώμο. Και ενώ ήταν έτοιμοι να τον οδηγήσουν στο σταθμό πίσω των πρώτων βοηθειών, τον διοικητή, αυτός διέταξε τον υποκόμο του εκεί να του φορέσει το γυλιό του, να τον εφοδιάσει με ένα σακίδιο με χειροβομβίδες και λέει: όσοι είσαστε Έλληνες και έχετε ελληνική ψυχή, ακολουθήστε με. Μάγειροι τραυματιοφορείς ακολουθούν τον Κουτρίδη. Την ίδια στιγμή ο επιλοχίας Ζήκος είχε συγκεντρώσει πέρα τους 17 άνδρες και εκτοξεύει αντεπίθεση κατά των Ιταλών και βλέπει να καταφθάνει ο διοικητής του με μια ομάδα ανδρών και όλοι μαζί πλέον αντεπιτίθεται και αποθούν τους Ιταλούς. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, διότι ένας διοικητής τραυματισμένος παρασύρει τους στρατιώτες του και αντεπιτίθεται. Αυτή τη μέρα κινδύνευσε ο Μουσολίνι. Έρχονται αγγλικά αεροπλάνα τα οποία ενισχύουν τους Έλληνες τους αντιτιθεμένους και που βομβαρδίζουν και το παρατηρητήριο του Μουσολίνι και αναγκάζει το Μουσολίνι να κρυφτεί στο καταφύγιο. Και ο Ντούτσε έγινε καπνός. Τιτλοφορείται σατυρικό ποίημα στο περιοδικό του Αγρότου που τελειώνει με τους στίχους «Χίλιες φορές θα ήθελε να ήταν στη Ρώμη και ο Ντούτσε δώσ' του το φυσά και δεν κρυώνει ακόμη». Πλέον πάνω στον αγωμένο ύψωμα Έλληνες και Ιταλοί δεν πολεμούν συμβατικά. Παλεύουν με γροθιές, ξυμφολόγιες, πέτρες, μπερδεμένα μεταξύ τους, σκληρή, αλήγιστη φωνική. Δεν ήταν άνθρωποι, αλλά φρενιασμένα αμφιβεία. Οι Ιταλοί ανησυχούν. Τα πράγματα είναι πάλι άσχημα για αυτούς. Πράγματι, η κατοχή του υψώματος από μέρους τους αποδείχθηκε πρόσχετη. Σύντομα οι Ιταλοί πλησιάζουν τόσο κοντά, ώστε οι μάχες πλέον γίνονται με ξυφολόγχες. Σώμα με σώμα, ασφαλώς. Σώμα με σώμα. Γι' αυτό και πάρα πολλά πτώματα που βρέθηκαν στη συνέχεια ήταν εναγκαλισμένοι Έλληνες και Ιταλοί νεκροί. Οι Ιταλοί στρατιώτες δεν είχαν εκπαιδευτεί όπως οι Έλληνες και κυρίως στη λοχομαχία. Όταν κόντουσαν σώμα με σώμα, το βάζαν στα πόδια, γιατί φοβόντουσαν τη λόγχη. Την πρώτη ημέρα της μάχης έγιναν 5 επιθέσεις. Αποκρούστηκαν όλες. Αυτός ο Μουσολίνης τώρα με αυτή την επίθεση στην Ερενία έλεγε ότι θα μας πάρει στον κατήφορο όλος τους βάρους να φύγουμε. Δεν περίμενα τέτοια αντίσταση, δεν την περίμενε. Ο στρατός μας γράφει νέα σελίδας δόξης. Ικτρά αποτυχία εχθρικών αντεπιθέσεων. Αμέτρητα τα άταφα πτώματα των Ιταλών μεταδίδουν οι ανταποκριτές από το μέτωπο. Ο Μουσολίνι, που παραμένει σε απόσταση βολής από το μέτωπο, θορυβείται από την εξέλιξη της μάχης. Οι Ιταλοί στρατηγοί ντροπιάζονται και δίνουν εντολή για νέες επιθέσεις. Τα ελληνικά πολυβόλα παίρνουν φωτιά. Αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Κοκκινήσαν οι κάνες των πυροβόλων από τη συνεχή βολή που κάνανε. Είναι αλήθεια, έχουμε διαβάσει ότι έκαιγαν τόσο πολύ τα πολυβόλα που για να κρυώσουν οι κάνες τις κατουρούσατε. Ναι. Τι γινότανε δηλαδή? Κρύβουν. Άμα την κατουράγες κρύβουν οι κάνες, τις βίδωνες πάλι και έκανες βολή. Α, συνέβαινε αυτό. Πώς. Εκείνοι που στέκονταν τώρα γατζωμένοι εκεί απάνω, μέσα στη νύχτα, δεν έμοιαζαν πια με στρατό, δεν έμοιαζαν με πλάσματα ανθρώπινα. Ήτανε κάτι σκέλεθρα ντυμένα με κουρέλια, επιδέσμους, φαντάσματα μαυριδερά και αγριεμένα, όλο χώμα και υδρότα που παγώνει, μάτι γυαλιστερό από την πείνα, την αγωνία, την πάλη με το χάρο. Γράφει ο Άγγελος Τερζάκης. Για τους στρατιώτες κάθε στιγμή ήταν μάχημη. Ένα βράδυ, ο στρατιώτης Μαντάς από τα Καλάβρητα, ενώ φυλά σκοπιά, μπαίνει σε έναν κρατήρα που άνοιξε μία οβίδα για προσωπικούς λόγους. Και την ώρα που εκτελεί τη σωματική του ανάγκη, βλέπει στο χείλος του κρατήρος έναν Ιταλό με το όπλο εις θέση φυλάξεως επί του χείλους του κρατήρος. Τι να κάνει? Με το ένα χέρι σηκώνει το παντελόνι και με το άλλο παίρνει το όπλο και όπως ήταν με τη λάκη το καρφώνει στα πόδια του Ιταλού και φωνάζει «Αλθ!». Ο Ιταλός τρομοκρατείται, πετάει το όπλο και σηκώνει τα χέρια. Και ο Μαντάς φωνάζει τον κινητό σκοπό «Συνάδελφε, τρέξε!», του λέει, «Ελά προς το». «Τι συμβαίνει?», του λέει, «Πάρτονε», του λέει, «τον Ιταλό γιατί ούτε τα ντερό μου δεν προλαβαίνω να αδειάσω γαμώ την ατυχία του. Τον παίρνει, πίνε τον στον επιλοχία του, λέει πίσω να δούμε και έρχονται κι άλλοι από κοντά. Τα μαζεύει ο Μαντάς και γίνεται θρύλος, διότι ακόμα και τη στιγμή που εκτελεί τη σωματική του ανάγκη συλλαμβάνει αιχμάλωτο. Αυτά κάθε άλλο παρά παρατήρητα μπορούσαν να περάσουν με τους Ιταλούς να έχουν απολέσει το ηθικό τους. Η κατάσταση άγγιζε τα όρια της παραφροσύνης. Με αυτούς τους ρυθμούς των επί σειρά αποτυχημένων επιχειρήσεων, τη 14η μέρα, 22 Μαρτίου του 1941, ο Μουσολίνι αποχωρεί ντροπιασμένος και απογοητευμένος, ενώ οι Ιταλοί κήρυκες παρουσιάζονται μπροστά από τις ελληνικές γραμμές, ζητώντας ανακοχή για να συλλέξουν τα πτώματα. Στην πολεμική ιστορία και των δύο αντιπάλων υπήρξε ίσως ένα από τα πιο αιματοβαμμένα υψώματα ολόκληρου του Παγκοσμίου Πολέμου. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ρίχθηκαν τόσα πυρομαχικά όσα στο ύψωμα 731. Το τίμημα. Οι συνολικές απώλειες των Ελλήνων ανήλθαν σε 1.243 νεκρούς και 4.016 τραυματίες, ενώ των Ιταλών σε 11.800 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών. Οι Ιταλοί δεν πέρασαν. τα τέκνα να αποχαιρετούν τους γονείς. Εν τούτης η ελληνική ψυχή δεν χάνει το θάρρος της. Νιώθει περηφάνεια για τη θυσία. Και όχι μόνο τούτο. Επιθυμεί και μία θέση στο μέτωπο για να λάβει την εκδίκηση των πεσών. Απόσπασμα της αναφοράς του Γερμανού πρέσβη στην Ελλάδα, πρίγκιπα Erbach προς τον Χίτλερ, την 15η Νοεμβρίου 1940. Οι κληθέδες στα όπλα άνδρες έφταναν το πρωί, το πρώτο πρωί της επιστράτευσης, στα ορισινέτα κέντρα κατά πληγνές ομάδες. Μπορούσε κανείς να παρατηρήσει απερίγραπτες σκηνές ενθουσιασμού στα κέντρα αυτά, από τον οποίο απουσίαζε κάθε θεατρινισμός και κάθε συναισθηματική επιπολαιότητα. Μεταξύ των εκατοντάδων που είχαν ενδυθεί στο χακί και τους οποίους είδα με τα μάτια μου, μόνο έναν είδα δακρυσμένο. Αποχαιρετούσε τους γονείς του που είχαν έρθει στον στρατόνα και αναχωρούσε για τον έρωτο. Ο πατέρας, ένας χωρικός, του έδωσε το χέρι και τον άκουσα να λέει «Μην κλαις, αποφάσισε ήρεμα ότι θα σκοτωθείς. Αν πεθάνεις, επειδή δεν έχω άλλο παιδί, θα πάρω εγώ τη θέση σου στο μέτωπο». Ο γιος μου Ευάγγελος Ιωαννίδης έπεσε κατά τις επιχειρήσεις της κλεισούρας. Παρήγγειλα εις τέσσερας ήδη υπηρετούντας ιούς μου, Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιωαννίδη, να εκδικηθώσει τον θάνατον του αδελφούντων, κρατών εις εφεδρίαν άλλους τέσσερας, Πάνων, Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιωαννίδη, κλάσσεως 1917 και νεωτέρων. Παρακαλώ κληθώς ονομαστικός και ούτη εις πάσαν περίσταση ανάγκης της πατρίδος ή τυχόν απολίας εταίρου τέχνου προς εκδίκηση εχθρού. Γνωρίζατε, βασιλέα μας, ότι ίστατον επιφώνημά μου θέλει είναι ζήτω η πατρίς. Ελένη Ιωαννίδη, Παρισία, 2 Φεβρουαρίου 1941. Ερμαρδίνο, 25 Νοεμβρίου 1940. Παιδί μου, μου ζητάς τη διεύθυνση του αδελφού σου. Σου τη γράφω. Πάρθεον ηρώ. Σφίξε την καρδιά σου. Σε φιλώ ο πατέρας σου. Νικόλαος Χαραλάμος. Επιπροσθέτω στον παραπάνω μιλισμονούμε πως όταν όλα τα έθνη ξέρουν να γιορτάζουν την ημέρα νίκης κατά του εχθρού ως εθνική επέτειο, η Ελλάδα ξέρει να γιορτάζει την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω. Ζήτω η πατρίς, ζήτω. αυτή πλησιάζει στο τέλος της και πριν καλέσουμε στο βήμα το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και αμέσως μετά συμψάλλουμε τον εθνικό μας ύμνο, οφείλουμε να δώσουμε ευχαριστίες καταρχάς σε όλους εσάς εδώ που παρευρεθήκατε στην απόψινή εορτή και συμμετείχατε με τον δικό σας τρόπο, αλλά ιδιαιτέρως σε εκείνους που εργάστηκαν για αυτήν την εορτή. Ξεκινώντας από τον θεολόγο κύριο Κωνσταντίνο Γκούντελο για την επιμέλεια και παρουσίαση του θεολογικού κειμένου, να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Στρατού, τον Αντισυνταγματάρχη κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, πατέρα 11 παιδιών, για την παραχώρηση του απόψινού κειμένου το οποίο και ακούσαμε, καθώς και το ολιγόλεπτου βίντεο που προβλήθηκε στην αρχή, τον πατέρα Δημήτριο για την διαμόρφωση και την επιμέλεια του κειμένου, τον Παναγιώτη Σπανδάκη για την παρουσίασή του, την κυρία Ιωάννα Δαλάκα για την φιλολογική επιμέλεια. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την διεύθυνση του αρχείου της ΕΡΤ και τον διευθυντή κύριο Βασίλειο Αλεξόπουλο για το οπτικοακουστικό υλικό που μας παραχώρησε και προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ιστορικού κειμένου, τον Αντώνη Τζατζάνη για το μοντάζ των τμήματων του βίντεο και της τεχνικής υποστήριξης της εορτής, τις χοροδίες παιδιών και ενηλίκων και τους χοράρχες της, κυρία Βασιλική Αθανασιάδου Πετράκη και της κυρίας Έλλη Παπαλιονάκη Παγωνίδου και τα όμορφα τραγούδια τους, την Ειρήνη Σωτηρίου και την κυρία Δήμητρα Μπουρδάκη για την διακόσμηση της αίθουσας από τα παιδιά από την δραστηριότητα του Γραφείου Νεότητας με τίτλο «Τα παιδικά παραμύθια», την κυρία Στέλλα Περάκη και τον κύριο Στράτο Χατζηδάκη για την επιμέλεια και την προώθηση του δελτίου τύπου της απόψινής μας εορτής και, όπως είπαμε και πριν, και φυσικά όλους εσάς. Να καλέσουμε στο βήμα τον Σεβασμιότατο να μας απευθύνει έναν λόγο και αμέσως μετά θα συμψάλλουμε, όπως είπαμε, τον εθνικό μας ύμνο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πάνω στη Ιολογιότητα Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητά μας παιδιά, και μεγάλους και μικρά που είναι έξω, είναι ιδιαίτερη τιμή για την τοπική μας εκκλησία να έχουμε την εικόνα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά έρχονται σε μία αντίθεση στο ρεύμα της εποχής. Έρχονται να δώσουν σε εμάς τους μεγαλυτέρους να μάθουμε ένα σπουδαίο γεγονός. Ποιο είναι αυτό? Να μάθουμε να έχουμε τη σημαία μπροστά. Άρα για πόσα σπίτια σήμερα και αύριο θα έχουν τη σημαία την ελληνική? Είναι ένας προβληματισμός για όλους μας. Και παρακαλώ πάρα πολύ και όσοι ακούουν από το ραδιόφωνο, αλλά και όλοι εσείς, αύριο το πρωί η σημαία από το πρωί μέχρι το βράδυ να υπάρχει ανυψωμένη στο σπίτι. Διότι με αυτόν τον τρόπο δίδουμε μία απάντηση στη σημερινή αποιεροποίηση των πάντων, που προσπαθούν πάρα πολλοί άνθρωποι να καταστρέψουν τα πάντα, ιδιαίτερα τον ελληνισμό και την ελληνορθόδοξη παράδοση. Να γνωρίζετε, η Ορθοδοξία δεν έχει πρόβλημα, δεν χάνεται, όσο και αν πολεμηθεί. Εκείνο όμως το οποίο μπορεί να χαθεί είναι το έθνος και είναι ανάγκη όλοι μας να πούμε ένα όχι στη σημερινή κατάπτωση. Ακούσαμε προηγουμένως να λέγεται ότι πάρα πολλά παιδιά εθανατώθηκαν, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Ναι, αλλά τότε όμως δεν θανατώθηκε η ελληνική συνείδηση, αυτή που τείνει σήμερα να χαθεί και να χάσουμε όλη την ελληνορθόδοξη παράδοση, η οποία μας διδάσκει και μας κτίζει το μέλλον. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαιτέρως απόψε που νέοι άνθρωποι έρχονται να ομιλήσουν σε όλους εμάς τους μεγαλυτέρους και να μας υπενθυμίσουν ποια είναι η πορεία ενός Έλληνος και πώς μπορούμε να πορευτούμε στην ιστορία. Να κρατήσουμε την ιερότητα του έθνους μας. Να εναποθέσουμε φόρο τιμή σε όλους εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Και βεβαίως να πούμε ένα όχι πολύ δυνατά σε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να μαυρώσουν την ιστορία μας. Το επιτάσσει ο χρόνος, το επιτάσσουν οι καιροί. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους συντελεστές, όπως ακριβώς προηγουμένως το ανέφερε ο πατήρ Ιωάννης, ιδιαιτέρως όμως να ευχαριστήσω τα παιδιά, τις κυρίες της Χοροδίας και την κυρία Βασιλική αλλά και την κυρία Έλλη, αλλά και όλους ανεξαιρέτως τους μουσικούς, τους μικρούς και τους μεγάλους και όλους εκείνους οι οποίοι με το δικό τους τον τρόπο κάθε τέτοια εποχή έρχονται να μας υπενθυμίσουν ποια είναι η ιστορία μας και ποιο είναι το έπος του 1940. Και αυτό οφείλεται σε όλους εμάς και επιβάλλεται να το γνωρίζουμε για να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Μια και σήμερα στα σχολεία δυστυχώς θεωρείται πλέον ως κάτι το οποίο είναι πεπερασμένο και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά δεν γνωρίζουμε τι γιορτάζουμε αύριο 28 Οκτωβρίου. Αυτό δεν οφείλεται στην ευθύνη των παιδιών, αλλά οφείλεται πρωτίστως στους δασκάλους, οι οποίοι δεν θέλουν ή μάλλον έχουν επηρεαστεί και εκείνοι μέσα στην δίνη, την κατάσταση και την αποιερωποίηση της ανθρώπινης συνειδήσεως, της ελληνικής παραδόσεως, όλων εκείνων τα οποία μας θυμίζουν ποια είναι η αρχή μας, ποια είναι η πορεία μας στην ιστορία, που αυτά τα δύο μας κτίζουν το μέλλον. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.